Θα, πω, θα έρθω και σε ένα άλλο. Και θέμα. από όλη τα πρόβατα παλού. Φυσικά. από την Ανατολική Αττική, έρχονται από την Κυφυσιά, ξέρω εγώ, από την από Εκάλη. Από παντού. Από όποιο. Από πο... παντού. Στην πίσω αυλή τα πετάει. Ακριβώ. Θα πάμε λοιπόν και στο άλλο θέμα, έτσι. Όλα αυτά τα εκαμινεύματα, οι στάχτε που μένουν από τι καθημερινέ καύσει των καλωδίων, των ελαστικών, των προφυλακτήρων, των πλαστικών, των αυτοκινήτων που μεταφέρουν οι τσιγκάνοι και, oh, και, η και, και, και τίθεται oh. στην πειρά το βράδυ και παίρνουν το μέταλλο το πρωί, αυτά τα εκαμινεύματα που εκατοντάδες φορές έχουμε παρέμβει και έχουμε πάρει και έχουν πάει εκεί, αυτά δεν είναι τοξικά. Ακριβώ. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν είναι να γελάει το παρδαλό κατσέκι με την υπόθεση που έγινε και είναι ευτύχημα διότι είδανε την κορυφή του παγόβουνου, το παγόβουνο είναι από κάτω. Να του φέρουμε στι ευθύνε του πρώτων πυλών, πυλών των ευθυνών του και να κάνουν τη δουλειά του, ορισμένοι. Mm -hmm. Και εμεί υποχρέωσή μα είναι να κρατάμε όσο το δυνατόν μπορούμε την περιοχή μα καθαρή. Και εν πάση περιπτώσει, ούτε χημικοί είμαστε ούτε τίποτα. Αυτοί που είναι χημικοί και έχουν την αρμοδιότητα να έρθουν να περιληφθούν του θέματο, να μα καθαρίσουν την περιοχή που καταστρέψανε mm -hmm. και να τη φυλάξουν μετά. Διότι και εμεί. Παρόλο ότι κάθε μέρα καθαρίζουμε, κάθε μέρα γίνονται τα ίδια. Ναι, τα δεν βλέπουμε τα βλέπουμε. Δεν υπάρχει φύλαξη, βεβαίω και δεν. Άλλωστε, και ένα λόγο, όπω ξέρετε, κύριε Κριτσαντώνη, τη δημιουργία Δημοτική Αστυνομία είναι να φυλάξουμε την περιοχή μα από αυτή τη μάστιγα. Τι θα προλαβαίνουν πολλέ χιλιάδε αστρέματα αυτά. Ε, να σα πω. Έτσι που γιατί... λένε αν έχουμε, γιατί μου τέθηκε και μια ερώτηση, τι έχει κάνει η Δημοτική Καταρχά, εκατοντάδε έγγραφα στου αρμόδιου. Έχω ζητήσει, ζήτησα το 2007 τη χρηματοδότηση του Δήμου. Από το Υπουργείο Ιστορικών και προ τιμή του, τότε υπουργός, ο Υφυπουργό ο κ. Νάκο, μα χρηματοδότησαν 500.000. Ξέρετε, πήγαμε καθαρίσαμε σε μια περιοχή στη Νέα Ζωή. <Συλίκια> δεν κράτησε ένα μήνα αυτό ο καθαρισμός, Έγινε μπορώ. τα ίδια. Επίση, το 2008 εκπονήσαμε μια μελέτη η τεχνική μα υπηρεσία που υπολόγισε το 2008, γιατί σήμερα δεν ξέρω πόσο θα είναι. Το 2008 υπολόγισε 500.000 κυβικά μέτρα μπάζο σκούπιδα και μέσα και βιομηχανικά απόβλητα υπάρχουν στην περιοχή μα. Επίση, από καταγγελίε και από ενέργειε των Δημοτικών Συμβούλων και από το Τμήμα Περιβάλλοντο αλλά και από την Επιτροπή Περιβάλλοντο, έχουμε εντοπίσει 5, 6, 6, 6 στην ουσία, ή 7 δεν θυμάμαι ακριβώ, αποδείχθηκε ότι ήταν τοξικά. Mm. Και βέβαια αυτά θα τα διαχειρίζεται η Περιφέρεια μαζί με την Ομαρχία. Επιτέλου, δόθηκε η εργολαβία για το καθορισμό αυτών των 7 σημείων. Από την περιφέρεια μετά από 1,5 χρόνο. Ε, Εδώ ε, να επισημάνω ότι δεν υπάρχει α, α, χωματερή για τοξικά απόβλητα. Όχι βέβαια, ούτε για βιομηχανικά υπάρχει. Ούτε για και βιομηχανικά. να πούμε και το άλλο έτσι. Από το 2000... Άρα κάπου πρέπει να πάνε αυτά όμω. Κάπου θα πάνε. Κάπου πρέπει να πάνε. Μα είναι υποχρεωμένη η πολιτεία με το περιφερειακό σχεδιασμό του 2003 προβλέπει χώρου. Ε, 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 Ταφύρια δια, διαχείριση. Δια, διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων. αποβλήτων. Από το 2003. Ναι, ναι. Έχει ψηφιστεί νόμο. Ναι, ναι. Μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το έκανε. Και έχει συμφωνήσει Τώρα, και έχει τα... προηγούμενη κυβέρνηση. Βεβαίω και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν συμφωνήσει, συμφωνήσει στον Περιφερειακό και τον έχουν ψηφίσει. Εκτό από του βουλευτέ μα οι οποίοι όταν πρόκειται για την περιοχή, όχι να μην γίνει χωματερή στο γραμματικό, να μην γίνει, ξέρω εγώ, στην κερατέα. Όταν έρχονται εδώ ναι, να γίνει. Δεν παίξουμε κρυφτούλι εδώ πέρα. Λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση, την γνωρίζω κάθε ασπροπηγιώτης και κάθε ασπροπηγιώτησα. Και μην μου πούνε μερικοί φορείς, φορείς ότι... ότι... δεν την ξέρουν την κατάσταση. Και δεν ξέρουν ότι εδώ και δεκαετίες ο Δήμος να τεράστια ποσά για να πάει αυτά τα, τα ανεξέλεκτα απορρίμματα στη χωματερή. Τώρα η ευαισθησία γιατί τους έπιασε αυτές τις μέρες. Ναι, αυτό μου κάνει ε, εντύπωση δάξει. βέβαια, Δήμαρχε. Αυτό... Α... Αυτό μπορεί να το καταλάβετε πολύ εύκολα. Θα μπορούσε ο Εύκνα με την δίσοδο αυτού του φορτηγού να έβλεπε ότι κάτι συμβαίνει και να πει όχι αυτά δεν τα δεχόμαστε. Βεβαίω. Πολύ απλά. Έτσι, όχι Πολύ απλά. Τον οδηγό, δηλαδή, εννοώ, Βεβαίως. Εδώ είναι, αρχίζει και χωρίζει να αλλιώς το πράγμα. Να σας πω σήμερα, 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 σήμερα. Να σας πω. Λοιπόν. Ε, φύγανε τα, φορ, τα φορτηγά του, δεν θα κόψετε, συνεχίσατε την καθαριότητα. Πήγε λοιπόν φορτηγό σήμερα με μπαζοσκούπιδα πάλι από άλλη περιοχή, εξήχε ένα λάστιχο αυτοκινήτου. Μάλιστα. Το σταματήσα του λένε πίσω. Λέει γιατί, γιατί τα απορρίμματα αυτά ε, Έχουν ελάχιστο μέσα. Και τι να κάνουμε, ρε παιδί, αυτά έτσι τα είχαν ρίξει. Mm -hmm. Όχι, λέει, θα πάτε πίσω, θα κάνετε διαλογή. Δεν θέλουμε ελάχιστα. Δεν κάνετε διαλογή ο Δήμο. Ναι, ο Δήμο, ναι. Αυτό. Σήμερα, mm -hmm. περιστατικό. Σημερινό. Ε, δεν αντέχετε Μα αυτοί αυτοί αυτοί. Αυτοί. Έχει τέτοια δι... δεν έχετε. Δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Δεν αντέχετε αυτή η κατάσταση. Mm -hmm. Λοιπόν, εμεί αύριο, όπω γνωρίζετε, κάλεσα σε έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δώσουμε για και να ψηφίσουν και ο καθένα να πάρει την ευθύνη του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm -hmm. Αφενό με να αναλύσουμε τη σημερινή κατάσταση, τι προσπάθειε του Δήμου που γίνονται και τελικά είμαστε υπόδικοι και κατηγορούμενοι και να δούμε και τι θα γίνει. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί, αυτοί, αυτοί που έχουν την ευθύνη να την αναλάβουν επιτέλου. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε επιτέλου σε, σε αυτή την κόλαση. Περισσότερη αστυνόμευση υπάρχουν αστυνομικέ αρχέ ε, στην περιοχή μα. Το ξέρω που ε... να, να βάλει ο αστυνομικό μια security ναι. όλη τη νύχτα ναι. να φυλάει την περιοχή. Ναι. Ναι. Α να σα πω κάτι και η αστυνομία. Ακόμα και αστυνομία και η δημοτική αστυνομία που συστήσαμε πρόσφατα. πρόσφατα. Και τι φορτηγατζίδε που, που πετάνε ανεξέλεγκτα από την Ελλάδα. Σα είπα. Στον Ασπρόπυργο. Έτσι ακριβώ. Σα είπα προηγουμένω ότι η δημοτική αστυνομία, ο κύριο λόγο που την κάναμε ήταν να διαφυλάξουμε την περιοχή από την ανεξέλεγκτη ρήψη μπαζών. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σα ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και αύριο στο Συμβούλιο. ευχαριστώ. Να είστε, να είστε καλά, καλά. καλό